Καταρχήν, εγώ θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη, γιατί υπάρχουν και κάποια μέλη του δικού μας συνδυασμού που έχουν διαφορετική από τη δική μου. Είμαι αντίθετα, κάθετα αντίθετος στη λειτουργία της λαϊκής αγοράς τέρμα Κολιάτσου. Και ο λόγος δεν είναι για τη χάρη αντιπολιτεύσεως, αλλά μόνο και μόνο γιατί θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο κυκλοφοριακό και όχι μόνο θέμα στην πόλη της Κορίνθου και θα έχει επιπτώσεις και στα μαγαζιά της Κορίνθου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες δυσλειτουργίες στην αγορά που, όπως ξέρουμε όλοι, πάσχει αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός βέβαια και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι οι πολίτες της πόλης τους συνδημότες μας οι οποίοι ανέχθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, 5-6-7 χρόνια, τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Αποστόλου Παύλου που λειτουργούσε μέχρι τώρα. Πράγματι πρέπει η λαϊκή αγορά τουλάχιστον να μεταφέρεται και να λειτουργεί σε 2 ή σε 3 τόπους περιτροπής. Προτάσεις. Εμείς προσωπικά εγώ έκανα μία πρόταση. Να μεταφερθεί η λαϊκή αγορά στον Άγιο Νικόλαο. Όπου υπάρχει χώρος, όπου μπορούν να μεταβαίνουν τα αυτοκίνητα, όπου μπορούν να μεταφέρουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, όπου μπορεί όλη η Κόρινθος να εξυπηρετηθεί και να μην έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις στην αγορά και στη λειτουργία της αγοράς. Δεύτερη πρόταση. Στο τέρμα της Γεωργίου Παπανδρέου. Να το δούμε, εκεί που είναι στο ύψος της πυροσβεστικής, περίπου. Και, εν πάση περιπτώσει, θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Όχι όμως το κέντρο της πόλης. Η πρόταση που ακούστηκε για τη δημοτική αγορά, πώς την ακούτε? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι υπερβολές αυτές. Τώρα, να δημιουργηθεί λαϊκή αγορά στη δημοτική αγορά είναι εμπεγμός, νομίζω. Αν λειτουργούσε μόνο το κομμάτι των ζαρζαβατικών και των λαχανικών, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να γίνει. Όμως, μπορείτε να μου πείτε πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα? Μπορείτε να μου πείτε πώς θα φτάσει όλος αυτός ο κόσμος το Σάββατο το πρωί στο κέντρο της πόλης και πώς θα φύγει συγχρόνως τον ίδιο χρόνο μέσα σε 2-3 ώρες? Μπορείτε να μου πείτε πού θα βάλει τα αυτοκίνητά του ο παραγωγός, ο οποίος θα φέρνει τα εμπορεύματα? Καταλαβαίνετε τι λειτουργίες θα δημιουργηθούν σε όλη την πόλη. Έχουμε αποκόψει το κέντρο της πόλης από τους πεζοδρόμους, οι οποίοι έγιναν, καλώς έγιναν, αλλά μπορούσαν να είχαν γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο υπολειτουργίας. Αυτό όμως είναι μια άλλη κουβέντα. Εάν δημιουργήσουμε και έναν άλλο κυκλοφοριακό και όχι μόνο φόρτο στο κέντρο της πόλης, νομίζω ότι η πόλη θα πεθάνει από ασφυξία. Και αυτός είναι ο προβληματισμός και γι' αυτό προσωπικά εγώ εναντιώνομαι.